Το 72% πλησιάζει το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού της Κύπρου που έχει λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου, με τη χώρα μας να βρίσκεται ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο για θωράκιση του 80% του πληθυσμού. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μέχρι χθες το 71,7% των πολιτών ηλικίας 18 ετών και άνω είχε εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, ενώ το 63,2% έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η αύξηση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στους εμβολιασμούς ανάμεσα στα άτομα νεάρης ηλικίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, σε διάστημα μίας εβδομάδας η εμβολιαστική κάλυψη της ηλικιακής ομάδας 16 με 17 ετών αυξήθηκε κατά 4%, ενώ στην ομάδα των 20 με 29 κατά 4,4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία, εκτιμάται ότι 202.781 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί. Την κούρσα των εμβολιασμών συνεχίζει να οδηγεί η Πάφος, με το 80,7% των κατοίκων της επαρχίας να έχει λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου. Θα πρέπει να δώσουμε και ένα μήνυμα στον κόσμο ότι σήμερα στις εντατικές έχουμε ένα ή δύο άτομα μόνο από την Πάφο που είναι διασωληνωμένοι. Και αυτό τι λέει? Ότι ο κόσμος θα πρέπει να συνεχίσει να εμβολιάζεται, θα πρέπει να τηρεί τα μέτρα του. Ακολουθούν οι επαρχίες Αμοχώς του και Λευκοσίας με 77,6% και 72,3% αντίστοιχα και η επαρχία Λεμεσού με 69,8%. Σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επαρχίες παραμένει η επαρχία Λάρνακας με 66,1%. Ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Δημάρχου της πόλης, το Υπουργείο Υγείας εγκαινίασε σήμερα νέο εμβολιαστικό κέντρο τύπου walk-in στην Πάφο, το οποίο στεγάζεται στην οικία του πρώην επάρχου. Ήμουν έτσι λίγο αρνητής, οπότε αποφάσισα ότι κάποια στιγμή, ότι βλέποντας και γύρω μου τι γίνεται, ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, ειδικά με το αγωνιστικό πρόβλημα, δεν πρέπει να είναι το εμβόλιο, και το μόνο όπλο που έχουμε είναι το εμβόλιο. Αποφάσισα σήμερα, παρόλο που είμαι λίγο αργοπορημένος, ότι έπρεπε να βάλω το εμβόλιο. Το νέο κέντρο, το οποίο επισκέφθηκαν το πρωί ο Υπουργός Υγείας και η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, συνοδευόμενη από τον Φέδωνα Φέδωνος, βρίσκεται δίπλα από σημείο δειγματοληψίας. Με αυτόν τον τρόπο, άτομα που έρχονται να κάνουν τα τεστ, τους δίνεται η ευκαιρία, αν έχουν κάποιες ερωτήσεις, να ρωτήσουν τους ειδικούς, όπως γυναικολόγων που έχουμε εδώ. Έχουμε και τον Μητροπολίτη μας εδώ, ώστε να τον ρωτήσουν αν έχουν κάποιες ερωτήσεις και με αυτόν τον τρόπο, εάν πιστούν, να εμβολιαστούν. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι όσοι, είτε θρησκευόμενοι είτε μη, βάζουν τη θρησκεία μπροστά ως εμπόδιο για να εμβολιαστούν, είναι δική τους προσωπική πεποίθηση και όχι κάτι το οποίο εντέλεται η θρησκεία. Η θρησκεία θεωρεί το εμβόλιο ευλογία και έτσι να το αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Θα συνεχιστεί εδώ στην πόλη της Πάφου μια τεράστια προσπάθεια διαφώτισης, ενημέρωσης. Κανένας δεν θα εξαναγκαστεί να εμβολιαστεί. Κανένας δεν θα συρθεί χωρίς την επιλογή την προσωπική του να εμβολιαστεί. Πιστεύω ότι η δύναμη της ενημέρωσης και της πληροφόρησης θα νικήσει. Σημειώνεται ότι από την πρώτη μέρα λειτουργίας των κέντρων walk-in στις 15 Ιουλίου μέχρι και χθες είχαν εμβολιαστεί 5.874 άτομα.